κατάλληλο για όλους. Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, μη χάσετε νόστιμα καθημερινά φαγητά από τον Ανδρέα Λαγό. Κοτόπουλο με ντοματίνια, πατατούλες και τυρί στη γάστρα. Αριστούργημα είναι. Πώς φαίνεται? Ναι, είναι υπέροχο. Και κουνουπίδι ολόκληρο με μπέικον και κρεμμύδια. Με δύο πυρούνια θα φας. Sorry. Ευχαριστώ. Η Ελένη φτιάχνει εύκολες ανιθόπιτες στο τηγάνι. Πες μου, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μήπως να κάνω εγώ το μου τώρα? Ναι, για κανένα μου. Να δω πώς το κάνεις. Τέλειο. Λαγιά μου, η εκπομπή μας για την πολύτιμη προσφορά σου σε αυτήν σου έχει χαρίσει δύο Όσκαρ ήδη. Τα δύο λαγούδια εκεί. Ότι τα λαγουδάκια αυξάνονται στα ράφια μας. Θέλω κι άλλα, μας θα το γεμίσουμε όλο το ράφι εκεί. Εξαρτάται από το τι συνταγές θα μας δώσεις σήμερα. Καθημερινές συνταγές, αλλά που να παίζουν και μια Κυριακή που έχουμε δύο-τρεις ανθρώπους καλεσμένους. Και εύκολες συνταγές, έτσι. Το λέω εγώ το εύκολο. Αυτό το χαμόγελο κάτι μου λέει εμένα. Θα περάσω δύσκολα σήμερα, το ξέρω. Όχι, εγώ χαίρομαι γιατί έχουμε μπροστά μας κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Ναι. Που όμως δεν αναγνωρίζεται κανένα από τα γνωστά υλικά. Έτσι. Συνήθως με ότι το κάνουμε με σκόρδο, με λεμόνι, με λάδι. Εδώ δεν έχουμε τίποτα από δεν όλα έχουμε αυτά. Τίποτα. Ε? Είναι μια διαφορετική προσέγγιση του κλασικού κοτόπουλου με πατάτες στο φούρνο. Εμείς θα βάλουμε βέβαια και ντοματίνια μέσα, τα οποία τώρα τα βρίσκουμε μπόλικα στην αγορά. Και γλυκά μέλι. Και γλυκά πολύ. Mm. Και θα βάλω και λίγο κύμνο και πορτοκάλι για την τζακπινιά του φαγητού. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Mm. Έχει ζεστάνει και το τηγάνι. Και ζεματάει. Μπράβο, λοιπόν, θα μου βάλεις λίγη μαργαρίνη. Α, τώρα εδώ πέρα αρχίζει και ένα άλλο θέμα. Το ότι ο Ανδρέας θα μας δείξει και κάποιες διαφορετικές τεχνικές πριν βάλουμε το κοτόπουλο στο φούρνο για να πάει στη γάστρα. Σίγουρα, να σε διακόψω εδώ, ότι ναι. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να βάλουμε όλα τα υλικά σε μια γάστρα ή σε ένα σκεύος που μπαίνει στο φούρνο και να το ψήσουμε κατευθείαν. Αυτό βεβαίως μας γλιτώνει από τον κόπο του να χρησιμοποιήσουμε πολλά σκεύη, κατσαρόλες, κατσαρολικά. Γελάς. Αλλά με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα φαγητό που μαγειρεύεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Και πίστεψέ μου ότι επειδή θα βράσουμε πρώτα τις πατάτες, μάλλον έχουμε ήδη βρασμένες τις πατάτες, θα έχουμε και μια πιο ωραία γεύση, επειδή θα ρουφήξουν όλα τα υλικά και όλη τη γεύση που θα βάλουμε στο φαγητό. Εγώ εδώ έχω επιλέξει φιλέτο από μπουτάκια κοτόπουλου, λοιπόν θα το κόψω στα 3 με 4 κομμάτια, δεν θα το κόψω σε πάρα πάρα πολύ μικρά. Εγώ να σου πω, με ξέρεις με τι θα το έκανα, με κόκορα. Πλέον τρώω μόνο κόκορες. Ναι. Ναι. Απλά θέλει πολύ περισσότερο μαγείρεμα από αυτό που θα δείξουμε εμείς τώρα. Δεν το νομίζεις. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό εντάξει, τώρα αν είναι. Και το κόκαλο και όλα αυτά. Φιλετάκι κομμένο μικρό, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, βάλε τώρα το τηγάνι στη φωτιά. Μπράβο. Είναι τέρμα. Ναι, είναι. Μπράβο. Βάλω μέσα το κοτόπουλο και θα το θωρακίσω καλά από όλες τις πλευρές. Αλλάζω και τη φάνεια κοπής. Λοιπόν, κατά τη διαδικασία του σουταρίσματος θα βάλουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αλάτι βέβαια. Πάντως έχει ωραία μυρουδιά, έτσι, με τη μαργαρίνη. Χαμογελάει, πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Ξέρεις, αυτό το 25% βούτυρο που έχει αλλάζει όλο το άρωμα. Αλλάζει δηλαδή όλο το άρωμα και όλη τη συνταγή. Mm. Λοιπόν, μέχρι να σοτάρεις εσύ το κοτόπουλο, θα πάρω εδώ εγώ τη γάστρα. Μπορούμε να το βάλουμε σε οποιοδήποτε περίμαχο σκεύος έχουμε. Αν δεν έχουμε γάστρα, δεν μας πειράζει. Απλά η συγκεκριμένη γάστρα θα δώσει πιο ωραία επιφάνεια στο φαγητό, το ψήνει ακόμα καλύτερα. Αυτή τη γάστρα τη χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Είναι η μοναδική η οποία κάνει κρούστα στο φαγητό ακόμα και όταν το ψήνει σκεπασμένο. Και, επίσης, και από κάτω και από πάνω. Και επίσης και από τα πολύ οικονομικά σκεύη, να το πούμε αυτό έτσι. Ναι, είναι φθηνή η γάστρα. Φθηνή. Και υπάρχει και σε όλα τα μεγέθη. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το κοτόπουλο? Είναι έτοιμο, Ανδρέα, το σβήνω. Σβήστο. Λοιπόν, αυτό τώρα
Ρόδισε, ωραία, ωραία. Ρόδισε, ωραία, και δεις τι ωραίο χρώμα παίρνει. Μυρίζει υπέροχα. Ναι. Λοιπόν, όπως είναι, θα το αδειάσω μέσα στη γάστρα. Τα χαρτάκια γιατί τα βάζεις? Τα χαρτάκια τα βάζω. Ένας λόγος είναι πρακτικός, για να μην λερώνει το σκεύος και κουράζομαι μετά στο πλήσιμο. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί το φαγητό. Μάλλον το φαγητό. Στο σκεύος κρατάμε περισσότερη υγρασία και υδρατούς και μαγειρεύεται ακόμα πιο γρήγορα και γίνεται ακόμα πιο τρυφερό το φαγητό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το απλώνω καλά στη λαδόκολλα. Νομίζω καλύτερα να τη φέρω μπροστά για να βάλω και πιο εύκολα τα υλικά μέσα. Όπου βολεύεσαι. Προσθέτω μέσα τα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια βεβαίως τα βάζω, το πορτοκάλι μάλλον, και για να μου δώσει πιο ωραία γεύση. Αλλά βεβαίως κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα έρθει και θα βγάλει όλο το ζουμί το ωραίο που έχει το πορτοκάλι και θα ποτίσει το κρέας και τις πατάτες. Λοιπόν, μέσα και το πορτοκάλι. Θα βάλω μέσα μικρές πατάτες, τις οποίες τις έχω βράσει πρώτα. Ξέρω ότι δεν είναι το πρακτικό και ξέρω επίσης ότι δεν θα το κάνεις ποτέ. Θα τις έβαζες ολόκληρες μέσα. Ξέρεις ότι θα σε βρίσω τώρα. Αλλά εντάξει. Αφού μας λιγοστεύεις το χρόνο στο φούρνο, τι να κάνω. Είναι και ακριβώς ο φούρνος τώρα. Όταν όμως, αγαπητή Ελένη, τις πατάτες έχεις άβραστες, δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να τις σπάσεις ελαφρώς. Εγώ τις θέλω σπασμένες τις πατάτες. Και τις θέλω σπασμένες γιατί θα ρουφήξουν όλο το ωραίο το ζουμί κατά τη διάρκεια ψησίματος του φαγητού. Και όχι μόνο αυτό, όταν τις σπάς λίγο τις πατάτες. Πατάτες, μέσα εκεί που κάνουν το ράγισμα γίνονται πιο κρατσανιστές όταν κάνουν κρούστα στο τέλος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που συμφωνούμε. Τις έβρασες πόσο, 10 λεπτά. 10 λεπτά, δεν θέλουν παραπάνω. 10 λεπτάκια. Τώρα είναι και αναλόγως και την πατάτα για να είμαι ειλικρινής, αλλά σίγουρα 10 με 15 λεπτά μάξιμου. Παραπάνω δεν θέλει. Από πάνω. Θα βάλω ντοματίνια. Θα σου πω ένα πολύ ωραίο κόλπο που μπορείς να κάνεις τα ντοματίνια αν θες να τα ξεφλουντήσεις. Μπορούμε να τα χωρακώσουμε εδώ, τα έχω κάνει σταυρό. Τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ και τα περιχύνουμε με πολύ καυτό νερό. Τα αφήνουμε ένα λεπτό. Και φεύγει μετά η φλούδα. Και κατευθείαν ξεφλουντίζουμε το ντοματίνι. Εδώ τώρα βέβαια δεν το έχουμε κάνει αυτό, αλλά ξεφλουντίζεται πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό γιατί βαριόμαστε, τα χαρακώνουμε και τα πιέζουμε λίγο πάνω στο φαγητό. Για να, να βγάλουν για και να αυτά ζουμάκι. Σε εκδικήθηκα. Κάτσε να τα φτιάξω εγώ. Έλα. Έλα, αφού σου αρέσει η ντομάτα, μη... Πάνω μου να σου πω, σκαλετικό δεν το είχα δει ακόμη. Μικρά-μικρά τα ντοματίνια τα βάζω ολόκληρα, αλλά τα μεγαλύτερα τα κόβω λίγο και τα ζουλώ πάνω στο φαγητό. Και εκτονώνομαι κιόλας, Ελένη, όταν το κάνω αυτό. Κάκι ένα ντοματάκι, αφού σου αρέσουν, έλα. Τι θέλω τώρα. Λοιπόν, από πάνω θα βάλω καλαθάκι λίμνου. Μπορώ βεβαίως να βάλω και φέτα έτσι, αλλά το καλαθάκι λίμνου μου αρέσει γιατί έχει ακόμα πιο πλούσιο και πιο μεστή γεύση. Και είναι pop, ακριβώς. Και είναι ένα τυρί το οποίο να πούμε ότι οριμάζει, όχι οριμάζει λάθος, ότι γίνεται μέσα, γι' αυτό και το όνομά του σε πανεράκι. Σε πανεράκια, σε καλαθάκια, ας πούμε. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να το κάνουν. Παλιά το κάνανε σε ψάθινα πανεράκια, τώρα νομίζω το κάνουν σε πλαστικά. Τώρα είναι πλαστικά, βεβαίως. Ναι. Και τώρα αυτό που θα το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο το φαγητό είναι ότι θα κάνω στην ουσία μια σάλτσα, μια βινεγκρέτ με ξύδι το οποίο με μπαλσάμικο ξύδι το οποίο έχει μέσα μέλι, το οποίο αυτό κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα φύγει πολύ οξύτητα από το ξύδι και θα μείνουν όλα τα ωραία αρώματα που έχει το μπαλσάμικο, του ταιριάζει, το μέλι και όλα αυτά. Ναι. Και θα γίνει λίγο γλυκόξινο για να είμαι ειλικρινής. Σε μια άλλη εκδοχή που το κάνω εγώ και είναι επίσης εξαιρετικό και μπορείς να το κάνεις και στο τηγάνι αυτό, δεν βάζεις τη φέτα και τα ντοματίνια και το μπαλσάμικο με τις πατάτες και το πορτοκάλι είναι ένας φοβερός συνδυασμός για κοτόπουλο. Είναι κλασικός συνδυασμός, κλασικότατος. Θα προσθέσω μέσα ελαιόλαδο και επίσης να πούμε το γλυκόξινο, γιατί έχουμε ταυτίσει περισσότερο τις γλυκόξινες γεύσεις με την Κίνα, με την Ιαπωνία. Γλυκόξινες γεύσεις, εσύ το ξέρεις ακόμα καλύτερα, υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, σωστά? Σε όλη την Ελλάδα και στη σημερινή, σε όλες τις εποχές της Ελλάδας. Το Βυζάντιο ήταν γλυκόξινο, η αρχαία Ελλάδα ήταν γλυκόξινη. Η κουζίνα η παραδοσιακή της Μακεδονίας έχει άπειρα γλυκόξινα. Λοιπόν, και θα μου βάλεις μέσα περίπου μια κουταλιά της σούπας κείμενο σε σπόρους. Ολόκληρο κείμενο. Είναι κείμενο αυτό. Ναι. Αυτό τώρα, αν δεν μας αρέσει το κείμενο, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν συμπαθεί το κείμενο, εγώ το λατρεύω, μπορούμε να βάλουμε σπόρους από κόλιανδρο. Βάλουμε λίγο ακόμα. Το οποίο είναι πιο κοντά, θα έλεγα, στο γλυκάνισο παρά στο κείμενο σκόνη. Τώρα επίσης είναι γλυκάνισο. Γλυκάνισο θέλω να πω. Ότι μπορούμε να βάλουμε σπόρους κόλιανδρου ή και γλυκάνισο, αν μας αρέσουν τα νυζάτα, τα αρώματα. Και βεβαίως
το γνωστό θυμάρι. Τι θα φέρει. Ρίγανη. Δεν θα μπορούσε να λείψει από ένα τέτοιο φαγητό η φρέσκια ρίγανη, το θυμάρι, το θρούμπι, το λεμονοθύμαρο, ό,τι μας αρέσει. Να, εσύ βάλ το μέσα. Ξέρεις τι, βάλ τα ολόκληρα τα κλωναράκια εσύ πάνω στο φαγητό. Α, μπράβο, ναι. Και επίση εδώ από ό,τι βλέπεις δεν την ψιλοκόβω καθόλου τη ρίγανη. Μ' αρέσει να είναι ολόκληρα φυλλαράκια γιατί φαίνεται και πιο πολύ ωραίο στο μάτι. Το πήξαμε. Φτάνει. Φτάνει, ναι. Mm. Λοιπόν. Και επίση δεν έχουμε αλατίσει, να σου πω. Σωστά τα λες. Θα βάλω λίγο μέσα στη σάλτσα. Mm-hmm. Λοιπόν. Και περιχύνω με τη σάλτσα με το μπαλσάμικο ξύδι το οποίο περιέχει μέσα μέλι, ελαιόλαδο και κύμινο όλο το φαγητό. Λοιπόν. Δύσκολο μέχρι εδώ. Και πανέμορφο εκτός από εύκολο. Ε? Λέω δύσκολο μέχρι εδώ, μη μου αλλάζει την κουβέντα. Λοιπόν, το κλείνω με τη λαδόκολλα, καπάκι. Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο θα κερδίσω τώρα με όλα αυτά. Πολύ, θα δεν δεις το βράσι με τις πατάτες, δεν εννοώ τόσο τάρι. Θα δεις το αποτέλεσμα και θα με δικαιώσει το τέλος. Παιδί μου, είμαι σίγουρη ότι θα είναι καταπληκτικό, αλλά πόσο λοιπόν, χρόνο. Εδώ θέλουμε μισή ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, θέλουμε δυνατό φούρνο. Και αν θέλουμε, που σε αυτή τη γάστρα δεν θα το χρειαστούμε, 10 λεπτάκια στο τέλος, χωρίς το καπάκι για να πάρει ωραίο ροδαλό χρώμα και να ξεροψηθεί το καλαθάκι. Ωραία. Μα δεν είναι υπέροχο. Και δεν είναι ωραίο να το σερβίρεις στο τραπέζι. Εγώ έτσι το σερβίρω κατευθείαν στο τραπέζι, δεν χρειάζεται σερβίρισμα. Και επίσης, όπως το έχω πει και άλλες φορές, δεν χρειάζεται πιάτο. Όλοι παίρνουμε και τσιμπάμε από εδώ. Είναι το αυτό καλύτερα. Που λέμε ρουστίκ σερβίρισμα αυτό. Ναι, που είναι πολύ της μόδας, παγκόσμια. Λοιπόν, το μόνο που θα κάνω ελάχιστα, αν θέλω προσθέτω λίγο ξύδι μπαλσαμικό ή αλλιώς αυτό λέγεται γλυκάδι, Ελένη, το οποίο το λέμε γλυκάδι, και στη ναι, Σάμου ναι, και στην Καλαμάτα, από ό,τι είμαστε το λένε έτσι. Ναι. Γλυκάδι και επίσης να πούμε ότι είναι εντελώς φυσικό. Προϊόν, έτσι, από ξερές ταφίδες γίνεται. Ξερές ταφίδες, ναι. Ναι. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτα. Θα προσθέσω λίγο ξύδι από πάνω. Γιατί παίρνει ακόμα πιο ωραίο χρώμα, το καραμελώνει λίγο. Και επειδή έχει και το μέλι, είναι λίγο σε σώση επιπλέον αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Και μια τελευταία πινελιά, καβουρδισμένο σουσάμι. Αυτό προαιρετικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σουσάμι ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο φαγητό. Για τη συνταγή, κοτόπουλο με ντοματίνια, μικρές πατάτες και ξύδι στη γάστρα θα χρειαστείτε. 600 γραμμάρια νεαρές πατάτες, 500 γραμμάρια ντοματίνια, 10 μπούτια κοτόπουλου, 3 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με 25% βούτυρο, 6 κλονάρια ρίγανη φρέσκια, 40 γραμμάρια βαλσαμικό ξύδι με μέλι, μισή κουταλιά της σούπας σπόρους κύμινου, 150 γραμμάρια καλαθάκι λίμνου, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα πορτοκάλι, μία κουταλιά της σούπας σουσάμι, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, να ξεκοίτα τι ωραίο ζουμάκι έχει κάνει από κάτω. Βγάλε ένα κουτάλι, βρε Ελένη, μην το χάσουμε αυτό το ζουμί. Και είναι και διαιτητικό αυτό, δεν έχει τίποτε το επιλείψιμο μέσα. Εντάξει. Τι, το λίγο λάδι. Λίγο λάδι. Λοιπόν, βάλε εσύ σαλτσούλα. Όχι, βάλε το εσύ καλύτερα, εντάξει. Να είναι ωραίο. Το ζουμί, θα το ξαναπώ πάλι, έχει μαζέψει όλη τη γεύση από το πορτοκάλι. Έχει τη γεύση από το καλαθάκι, το μπαλσάμικο με το μέλι. Πορτοκάλι. Και επίσης εδώ συναντάς άλλο ένα πιάτο. Συναντάς άλλο ένα πιάτο το οποίο παίζει πολύ σε όλες τις ταβέρνες. Ποιο είναι αυτό? Εδώ μέσα? Τη τηγανητή, την ψητητή φέτα με το μέλι, το μπαλσάμικο και το σουσάμι ναι, από πάνω. Ναι. Σε αποδομημένο και πιο νόστιμο ναι, βέβαια. Εντάξει. Κοτόπουλο στη γάστρα με ντοματίνια. Κόβουμε το κοτόπουλο σε λωρίδες και το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε σε μαργαρίνη με βούτυρο μέχρι να πάρει χρώμα. Βάζουμε το κοτόπουλο στη γάστρα, προσθέτουμε το πορτοκάλι, τις πατάτες βρασμένες και ελαφρώς σπασμένες, τα ντοματίνια, το καλαθάκι λίμνου και κλονάρια ρίγανης.
Βάζουμε σε ένα μπολ βαλσαμικό ξύδι με μέλι, ελαιόλαδο, κυμμίνο σε σπόρους, ρίγανη, αλάτι και αναμειγνύουμε. Περιχύνουμε το φαγητό με τη βινεγκρέτ και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 40 λεπτά. Για το σερβίρισμα, πασπαλίζουμε με καβουρδισμένο σουσάμι και ραντίζουμε με βαλσαμικό ξύδι με μέλι. Το στολίσαμε, αλλά επειδή είμαστε της κατσαρόλας, και εσύ και εγώ. Πατάτα βλέπω κατευθείαν έπιασες. Να, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Καλά, Αντρέα. Αριστούργημα είναι. Πώς φαίνεται. Ναι, είναι υπέροχο. Κάνει αυτό το ελαφρώς γλυκόξινο του μπαλσάμικου με το πορτοκάλι, το οποίο είναι θεϊκό. Έχει τα αρώματα του πορτοκαλιού. Το ντοματίνι είναι το πιο γλυκό πράγμα μέσα στη συνταγή. Αυτό είναι φοβερό. Είναι πολύπλευρο. Έχει δύο ειδών μπουκιές. Η μία μπουκιά είναι ντοματίνι με τη φέτα, όπου είναι μεσογειακό καταπληκτικό. Και αν φας πορτοκάλι με το μπαλσάμικο και το κοτόπουλο και την πατάτα, σε πάει σε άλλα εξωτικά. Αυτό, ας πούμε, τώρα το περιπτώμα. Τρώγεται έτσι όπως είναι, δεν το συζητώ. Ναι, τρώγεται. Μην και δεν το φάτε το πορτοκαλάκι, δεν πετιέται. Είναι το πιο ωραίο. Ναι, και η φλούδα το έχει. Όλα. Ναι. Τέλεια. Να λοιπόν, πώς με ένα πολύ απλό τρόπο και με απλά υλικά, το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, κλασική συνταγή, του κάνεις ένα υπέροχο lifting. Και παίρνει άλλη διάσταση. Παίρνει άλλη διάσταση. Και για να μην βαριόμαστε κιόλας, γιατί πόσα κοτόπουλα στο φούρνο θα φας. Έλατε. Πατάτες τα ίδια και τα ίδια μια ζωή. Μην τα πετάς, το tip της ημέρας θα κάνουμε κάτι με τη σαλάτα μαρούλι που μας περίσσεψε. Η μαρουλοσαλάτα πολλές φορές περισσεύει και την πετάμε. Μπορούμε με το μαρούλι που περίσσεψε να φτιάξουμε έναν εύκολο μεζέ. Προσθέτουμε στη σαλάτα όπως είναι, επιπλέον αλάτι, και τρίβουμε το μαρούλι για να βγάλει τα υγρά του και να μαραθεί. Προσθέτουμε ένα αυγό και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά αλεύρι μέχρι να φτιάξουμε έναν πηχτό χυλό. Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι. Με το κουτάλι παίρνουμε λίγη από τη ζύμη και τηγανίζουμε. Πατάμε λίγο με το πιρούνι για να πλώσουν οι κεφτέδες και τους γυρνάμε για να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Έχουμε έτσι ένα νόστιμο μαρούλο κεφτέ, τραγανό και μυρωδάτο. Και μια συνταγή για το πώς το κουνουπίδι μπορεί να γίνει ένα κυρίως πιάτο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου λαχανικά, αλλά που η νεότερη ελληνική κουζίνα το έχει αδικήσει, διότι όλες οι μαμάδες πια το κάνουν βραστό. Κουνουπίδι μπορεί να φτουρήσει, να γίνει ένα υπέροχο κυρίως πιάτο. Στην παράδοση υπήρχε αυτό, το χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική, αλλά κάπου στη διαδρομή τις χάσαμε τις συνταγές. Και τώρα ο Αντρέας μας κάνει καινούργιες. Σίγουρα είναι ένα λαχανικό το οποίο δεν ξέρω γιατί το έχουμε πολύ υποτιμήσει, ότι είναι άγευστο. Βέβαια, φταίμε και εμείς γιατί το μόνο τρόπο που ξέρουμε να τρώμε το κουνουπίδι είναι νερόβραστο με λάδι, αλάτι, πιπέρι και λεμόνι. Με το κουνουπίδι να πω ότι μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες συνταγές από μαγειρευτό ψητό που γίνεται εξαιρετικό. Εγώ το κόβω λεπτές φέτες και το βάζω ακόμα και σε πίτσα, σε μακαρονάδες, σε πέστο, τηγανιτό, ειδικά σε κουρκούτι. Είναι ένα όνειρο απίστευτο. Επειδή δεν έχει πάρα πολύ οντινογία στο κουνουπίδι, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλά μπαχαρικά πάνω του και έτσι τον ενδεικνύουμε με πολύ ωραίο τρόπο. Εγώ τώρα θα σου δείξω έναν άλλο τρόπο, πολύ εύκολο, πολύ απλό. Το μόνο που θα χρειαστεί για το κουνουπίδι είναι να το βράσουμε 10 και αυτό με 15 λεπτά, να κρατάει βέβαια λίγο, γιατί καλό είναι, τουλάχιστον σε μένα μου αρέσει να κρατάνε λίγο τα λαχανικά, μην τα κάνουμε και είναι παραβρασμένα. Οπότε έχουμε και μια κατσαρόλα με μπόλικο νερό. Α, θα τις βάλουμε και ένα ζωμό με αρωματικά για να βάλει άρωμα. Θα τις βάλεις και ένα ζωμό με αρωματικά, γιατί επειδή το κουνουπίδι, Ελένη, θα το βράσουμε ολόκληρο, θέλουμε αυτό να ποτίσει μέσα και να γίνει γευστικό. Οπότε ένας τρόπος είναι να το βράσουμε μέσα σε ένα ζωμό, ειδικά με μυρωδικά που ταιριάζουν πάρα πολύ, και να έρθει να εισχωρήσει μέσα όλη η γεύση του ζωμού. Εδώ έχει μέσα... Αυτό έχει δάφνη, θυμάρι, ρίγανη. Έχει ρίγανη, έχει διάφορα μυρωδικά, σέλινα νομίζω. Άρα θα του δώσει άρωμα. Δώσ' του λίγο ανακάτεμα. Θα λιώσει αυτό, Ντρέ, μην ανησυχείς. Το άκουσες, το έχεις ακούσει το άλλο που λένε, δεν κάνω κουνουπίδι γιατί μυρίζει το σπίτι. Αυτό πια το πράγμα. Αλλά να πούμε επίσης, αυτό που λες συμβαίνει, γιατί μυρίζει το κουνουπίδι όταν το κάνεις σκέτο βραστό. Όταν το χρησιμοποιείς κατευθείαν για μαγειρευτό, δηλαδή αν το σοτάρεις, αυτό δεν προλαβαίνει να βγάλει τα αρώματά του. Λοιπόν. Και τώρα, επειδή θα το βράσουμε ολόκληρο, βάζουμε το κλωναράκι το από κάτω, ακριβώς. Το κοτσάνι το από κοτσάνι. Κάτω, που είναι πιο σκληρό, για να βράσει. Λοιπόν. Και το ξεχνάμε εκεί. Χάστο το τώρα.
Λοιπόν, εδώ σου έχω ένα ολόκληρο κομμάτι καπνιστό μπέικον. Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε φέτες. Σίγουρα είναι πιο πρακτικό και δεν χρειάζεται να το κόψουμε εμείς με ένα μεγάλο μαχαίρι. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιος είναι, πες μου ένα λόγο για να αγοράσω τον μπέικον ολόκληρο. Μπορείς να το διαχειριστείς όπως θες εσύ. Εμείς τώρα θα το κόψουμε σε λίγο πιο χοντρά κομμάτια. Επειδή το συγκεκριμένο μπέικον, από ό,τι βλέπεις, αυτό μας τη μαρτυρά και το χρώμα του που έχει αυτό το ωραίο, το ροδαλό, το ζωντανό χρώμα, λόγω του ότι καπνίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με ωραία καρικεύματα και έχει πολύ ωραίο κάπνισμα. Και λόγω της τεχνικής βέβαια, γίνεται πιο τραγανό, γίνεται πιο crunchy. Λοιπόν, θα το κόψω τώρα σε λεπτές φέτες. Κάνει πιο κρεατένιο δηλαδή. Πιο κρεατένιο, ναι. Αυτό είναι μια χαρά. Λοιπόν, άναψέ μου τη φωτιά εσύ. Και εγώ θα κόψω σε λωρίδες το μπέικον. Το σοτάρουμε, ε. Ναι. Ωραία. Και ελπίζω τώρα που έβαλα το τηγάνι wok να μην πιτσιλάει κιόλας που είναι βαθύ αυτό. Σούπες εδώ τις κάνω, μαγειρευτά αυτά θα τα κάνω. Όλα εδώ. Λοιπόν, έλα, φέρτε. Ναι, καλά. Ναι, τέλεια. Λοιπόν. Θα σοτάρουμε καλά το μπέικον και μέχρι να γίνει αυτό, εγώ θα κόψω σε λεπτές λωρίδες το ξερό το κρεμμύδι. Ωραία. Άλλος κλασικός συνδυασμός της απολύτιμης τιμιάς. Μπέικον με κρεμμύδι. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι δελεάζεις και τα πιτσιρίκια να ανακαλύψουν το τι σημαίνει κουνουπίδι. Α, λες τώρα. Λέω, προσπαθώ. Ασχολείσαι λίγο με τα πιτσιρίκια τελευταία. Τι, να υποψιαστώ ότι σου μπαίνουν ιδέες. Ετοιμάζεσαι. Τι εννοείς. Για μπαμπάς, ξαναλέω. Νομίζω είναι νωρίς, αλλά όπως ξέρεις έχω ένα καταπληκτικό ανιψιό τον Απόστολο. Τον οποίο πρέπει να θρέψεις πλέον, ε. Βέβαια μένει μακριά ο Κακομοίρης, αλλά εντάξει, όταν βρισκόμαστε μαγειρεύουμε μαζί. Λοιπόν, ένας τρόπος τώρα να τσεκάρουμε αν ένα μπέικον, οποιοδήποτε μπέικον πάρουμε, είναι καλής ποιότητας. Ποιος είναι αυτός. Τώρα που έχει σοταριστεί, το βλέπω ότι ρόδισε και αρχίζει και πιτσιλάει, κοιτάω τον πάτο. Ένα μιας κακής ποιότητας μπέικον, εδώ τώρα θα ήταν σούπα από λίπος. Εδώ βλέπετε ότι δεν αφήνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι ψωνίσαμε καλά. Σίγουρα. Τώρα βέβαια είναι λίγο το δύσκολο πριν κομμάτι. Πριν τα ό,τι θα βάλεις μέσα. Τίποτα. Τα κρεμμύδια. Θα πρέπει να καούμε τώρα. Έλα, φέρτα. Όχι, περίμενε λίγο. Α, έχεις κάτι. Λίγο ακόμα να γλυκάς αυτό το στάδιο. Καλέ, δεν θα με κάνω. Δώσε εδώ. Το σωστό είναι σε αυτό το στάδιο να αφαιρέσουμε το μπέικον και να ξεκινήσουμε το καραμέλο με το κρεμμυδιό. Και αυτό γιατί θέλουμε το μπέικον να είναι πιο ζωντανό. Να μην το μαγειρέψουμε πάρα πολύ δηλαδή. Οπότε για να μην συνεχίζει να σε πιτσιλίζει εσένα, εγώ θα το βγάλω. Αποσύρουμε που λένε και οι μάγειρες. Σωστά. Δεν το βγάζουμε. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα λίγο ελαιόλαδο για να βοηθήσω τα κρεμμύδια να μαγειρευτούν καλύτερα. Είδες ότι δεν άφησε καθόλου λίπος. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο το οποίο το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Από σένα το κλέβω. Ότι το κρεμμύδι, όταν το σοτάρεις μετά το μπέικον, έρχεται και ρουφάει όλα τα ωραία καπνιστά αρώματα και γεύσεις που έχει το μπέικον. Του μπέικου. Είναι σαν σπουγγάρι. Λοιπόν, θα προσθέσουμε εδώ λίγο αυτά το πίπερο. Θέλουμε να τα καραμελώσουμε τώρα, πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, δεν να θέλουμε τα ροδίσουμε. Θέλουμε να τα ροδίσουμε, δεν θα κάνουμε εντελώς καραμέλωμα εδώ. Σε πολύ δυνατή φωτιά, έτσι. Τα αλατοπιπερώνουμε γιατί μαλακώνουν πιο γρήγορα με τον τρόπο, με το αλάτι. Βγάζουν τα υγρά τους και μαραίνονται πιο γρήγορα. Ωραία. Θέλουμε 4-5 λεπτάκια γι' αυτό. Να δω εγώ τι κάνει και το κουνουπίδι μας. Και με το συγκεκριμένο ζωμό αλήθεια του μοσχομυρίζει κιόλας, έτσι. Παίρνει άρωμα. Εν τω μεταξύ, η μυρωδιά από τα κρεμμύδια τώρα και από τον μπέικον είναι τόσο φοβερή που σου έρχεται να το ξεχάσεις το κουνουπίδι. Όχι, και δεν το ξεχνάμε το κουνουπίδι. Δεν βράζω λίγα μακαρόνια να τα πετάξω μέσα να φάω σε 2 λεπτά. Το κουνουπίδι είναι το βασικό μας λαχανικό σήμερα. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε καλά. Λοιπόν, το κρεμμύδι βλέπεις έχει πάρει αυτό το ωραίο καραμελένιο χρώμα. Εμείς όμως θα το ενισχύσουμε
με λίγη καστανή ζάχαρη. Στο τέλος, τη βάζεις. Τώρα, ναι. Μια δύο κουταλιές είναι αρκετό. Αν τη βάλω την αρχή, θα συμβεί κάτι. Θα σου πω, δεν θα σου αφήσει να ψηθεί, να μαλακώσει καλά το κρεμμύδι. Α, ναι. Οπότε, ναι. Θα σβήσω με λευκό ξύδι. Εδώ συγκεκριμένα έχω βάλει λευκό μπαλσάμικο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σε πετσίλησα. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν. Το λευκό μπαλσάμικο του δίνει και μια επιπλέον γλύκα. Ναι. Και λιγότερη οξύτητα από ότι ένα κανονικό ξύδι. Αλλά αν δεν έχετε, βάζετε ένα ξύδι. Ό,τι ξύδι έχετε. Λοιπόν, και εφόσον το έχει ξαπνιστεί το πολύ μπαλσάμικο και έχει αφήσει αυτά τα γλυκά χαρακτηριστικά που έχει, θα προσθέσω λευκό κρασί. Α, βάζεις και κρασά. Βάζω κρασί γιατί αυτό στην ουσία, Ελένη, είναι σάλτσα. Mm. Οπότε θέλω να είναι λίγο ρευστή. Χαμηλώνω τη φωτιά και από αρωματικά εδώ θα βάλουμε μέσα δεντρολίβανο. Γιατί επίσης το δεντρολίβανο είναι αρωματικό που ταιριάζει καταπληκτικά με το καραμελωμένο κρεμμύδι και το μπέικον. Λίγο δεντρολίβανο, δεν θέλει πολύ. Εντάξει. Και μάλιστα και αυτό δεν θα το ψιλοκόψω με το μαχαίρι, θα αφήσω ολόκληρα φυλλαράκια. Συμφωνείς? Ναι, απόλυτα. Έχω ζαλιστεί από τα αρώματα τώρα. Ξέρεις, είναι αυτό το... Ναι, τώρα αυτό είναι το φοβερό. Το φρέσκο δεντρολίβανο. Λοιπόν, ό,τι βλέπεις έχουμε μια πολύ ωραία σάλτσα. Εγώ θα δοκιμάσω λίγο. Είναι μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να το στραφτώ, είναι έτοιμο. Αυτό είναι έτοιμο. Να μπορούμε να το στραγγίσουμε. Ας το βγάλω εγώ. Τέλεια. Βλέπετε, μένουν και τα λίγα αρωματικούλια επάνω. Τα θυμαράκια. Τέλεια. Θα τα αφήσω λίγο να σουρώσει τα περιτά του υγρά. Και θα τα φέρω δίπλα. Λοιπόν, η σάλτσα είναι έτοιμη. Τη σβήνω. Τη σβήνεις και προσθέτουμε μέσα μπέικον. Το οποίο με αυτόν τον τρόπο θα μείνει και τραγανό. Ακριβώς. Γιατί δεν το αφήσαμε μέσα στη σάλτσα να βράσει και να ξαναμαλακώσει. Τέλειο. Κρατάει το τραγανό του το αρχικό. Πάμε τώρα εδώ στο κουνουπίδι. Ένα μικρό κόλπο για το κουνουπίδι είναι. Θα το περιχύσω με λίγο ελαιόλαδο. Γιατί? Από κάτω. Εδώ. Για να έχει πιο ωραία γεύση. Κοίτα. Ναι. Mm-hmm. Α, και μπαίνει μέσα, και μπαίνει μέσα, συγχωρεί μέσα στα κλωναράκια. Ναι. Και αυτό που θα κάνω τώρα, όπως είναι ζεστό με το ελαιόλαδο, θα τοποθετήσω στην πιατέλα ή σε ένα πιάτο. Τους δεν σερβίρουμε κατευθείαν, έτσι, το φαγητό είναι έτοιμο. Σάλτσα πάνω στο κουνουπίδι με ζουμάκι για να έρθει και να φύξει όλο αυτό το ωραίο ζουμί. Κοίτα πως το ρουφάει, βλέπεις. Ναι. Δεν είναι φοβερή ιδέα αυτή για ένα πρώτο πιάτο. Βέβαια. Ε? Και είναι και διαφορετικό και παρουσιάζει και το κουνουπίδι ολόκληρο και όχι όπως συνήθως το κάνουμε σε μικρά κομματάκια, τεμαχισμένο το κακόμοιρο. Το χειρότερο είναι τεμαχισμένο και λιωμένο. Και ναι, αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν το βλέπω λιωμένο το κουνουπίδι. Παίρνει και ωραίο χρώμα από τη σάλτσα. Λοιπόν. Πολύ πρωτότυπη ιδέα σου, Αντρέα. Και βλέπω τώρα... Χαίρομαι που σ' άρεσε. Δύο πινελιές από πάνω. Εάν θέλουμε τώρα αυτό να το γκραντινάρουμε λίγο... Να το περάσουμε από το φούρνο, Από το φούρνο, δηλαδή. Yeah. Θα βάλουμε από πάνω μερικά φετάκια από κασέρι και μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε δυνατό φούρνο στο γκριλ να έρθει να λιώσει το κασέρι, κάτι το οποίο του ταιριάζει και πάρα πολύ. Και να σπάσει πιατέλα. Ναι, δεν θα το βάλουμε στην πιατέλα. Okay. Σωστή παρατήρηση. Το βάλουμε σε ένα μικρό ταψάκι. Τώρα που είναι ζεστό το κασεράκι εκεί θα λιώσει μια χαρά και δεν χρειάζεται. Θα συμπληρώνεις μια χαρά. Ναι. Αυτό όλο μπορείς βέβαια να το βάλεις σε ένα ταψάκι για να το περάσεις ένα τσάκ από το φούρνο και να γίνει ακόμη πιο νόστιμο, αλλά και έτσι νομίζω ότι είναι ωραίο. Είναι μια χαρά. Να καθαρίσουμε λίγο το πιάτο και μια τελευταία πινελιά η οποία θα δεις πώς θα αλλάξει και το πιάτο βεβαίως, το οπτικό αποτέλεσμα, αλλά θα απογειώσει και τη γεύση. Σπασμένο ροζ πιπέρι από πάνω. Κοίτα πώς άλλαξε. Ναι, ναι. Και επειδή είναι και γλυκό αυτό το πιπέρι, το οποίο σας το έχουμε πει χίλιες φορές, δεν είναι πιπέρι. Ένα θάμνος είναι. Ακριβώς, δεν είναι πιπέρι. Είναι ένα βουζάτο άρωμα, ας πούμε. Πολύ ελαφρύ και δεν γέρι. Πολύ ιδιαίτερο άρωμα. Και ξέρεις που έχει ροζ πιπεριές, που είναι γεμάτο. Πού? Το ζάπιο.
Βεθυντικός κήπος του Ζαπίου. Όλοι οι ποιητές των αρχών του 20ου αιώνα έχουν γράψει για αυτές τις πιπεριές. Ναι, για τα πιπέρια. Τις έχουν υμνήσει. Ναι. Να βάλω και λίγο μαύρο. Πιπέρι, ναι, βάλει λίγο πιπέρι. Θέλει ένα μαύρο. Θέλει, θέλει. Και βέβαια τώρα. Ξέρεις τι δίνεις πάσαλο να βάλουμε. Τι άλλο θα του βάλουμε. Λίγο λαδάκι από πάνω. Για να γυαλίσει λίγο περισσότερο. Λίγο. Από πάνω δεν έβαλα. Γυαλιστικό. Έβαλα μόνο εσωτερικό. Για τη συνταγή ολόκληρο κουνουπίδι με μπέικον και κρεμμύδια θα χρειαστείτε ένα κουνουπίδι μικρό, 8 φέτες μπέικον, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας λευκό βαλσαμικό ξύδι, 1 ποτήρι λευκό κρασί, 1 κλονάρι δενδρολίβανο, κόκκινο πιπέρι σε κόκκους, 1 μπουκέτο μυρωδικών, κασέρι προαιρετικά, αλάτι και πιπέρι. Πες μου ότι δεν υπομονείς να φας. Πρέπει δεν είναι, πριν ξεκινήσει να πω κάτι, ότι πρέπει να το σουρώσουμε πάρα πολύ καλά το κουνουπίδι, γιατί θα μας κάνει αυτό που μας έκανε και εδώ εμάς. Μας έβγαλε λίγο περιτά υγρά και δεν το θέλουμε αυτό. Εντάξει. Αλλά θα το φάμε μια χαρά, πίστεψέ με. Σε πιστεύω απόλυτα. Μπορώ να μην το κόψω. Γιατί θες να το κόψω με το μαχαίρι, σαν και ντε. Για να μπορείς να πάρεις και λίγο. Όχι, με εδώ δύο πυρούνια θα έχω φας. Βρει κρυφή μπουκίτσα η οποία έχει δεντρολίβανο, πιπέρι, όλα τα έχει μέσα. Με δύο πυρούνια θα φας. Sorry. Ευχαριστώ. και κασέρι βάζω. Είχε και κασέρι. Α, είχε και κασέρι. Αντρέα, πώς πάει το γλυκό. Είδες. Καλά είναι φοβερό. Δίνεις άλλη διάσταση με αυτή τη γεύση στο κουνουπί. Το κάνεις κάτι άλλο. Ωραία. Όλο έτσι λέω, αλλά τι να κάνω που είναι. Μην η ρότερη συνταγή. Κάτι άλλο. Που έχω μην φάει. Το πεις, άστο. Είναι η ρότερη συνταγή που έχω φάει με κουνουπί. Ας είμαστε πιο διακριτικοί. Αντρέα, σου λέω, είναι φοβερό. Δεν μπορούσα ποτέ να υποψιαστώ ότι πάει τόσο πολύ το γλυκόξινο του κρεμμυδιού με το μπέικον και το κουνουπίδι. Ναι. Και το δεντρολίβανο και το κασέρι από πάνω. Είναι και το ρόσο. Όλα δίνουν σε αυτή τη συνταγή. Πώς λέμε, ας πούμε, θα βάζα και ένα άλλο τυρί. Εγώ δεν θα βάζα κανένα άλλο τυρί. Δηλαδή αυτό το κασέρι που λιώνει. Είναι αυτό που χρειαζόταν. Ναι, και ναι. Να σου πω την αλήθεια, τώρα που το βλέπω έτσι που έχει λιώσει από τη θερμότητα του κουνουπιδίου. Ναι. Δεν θέλει δυναρίσμα. Τι θέλει, έτσι όπως είναι. Ναι. Λιώσιμο. Φοβερό. Μπράβο. Για το κουνουπίδι με μπέικον και κρεμμύδια. Αφαιρούμε το κοτσάνι από το κουνουπίδι και το βράζουμε σε νερό με ένα μπουκέτο μυρωδικών. Θέλει περίπου 15 λεπτά. Σοτάρουμε το μπέικον μέχρι να ροδίσει και το κρατάμε στην άκρη. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε μέχρι να καραμελώσουν. Σβήνουμε με το ξύδι, το κρασί, προσθέτουμε τα φυλλαράκια του δενδρολίβανου και αφήνουμε για 4 με 5 λεπτά ακόμα. Εκτός φωτιάς προσθέτουμε το μπέικον. Ρίχνουμε ελαιόλαδο στο κουνουπίδι κρατώντας το ανάποδα, περιχύνουμε με τη σάλτσα κρεμμυδιών, πασπαλίζουμε με σπασμένο κόκκινο πιπέρι και σερβίρουμε. Μαραθώπιτες που εδώ θα γίνουν ανιθόπιτες. Εγώ έχω πάντα στον καταψύκτη μου τις κριτικές της μαραθώπιτες που τις παίρνουμε έτοιμες κατεψυγμένες από τα κριτικά μαγαζιά, οι οποίες έχουν τεράστιο σουξέ. Δηλαδή, όταν θέλω να κάνω κάτι τελευταία στιγμή και έχω και κόσμο. Τις βάζεις στο τηγάνι, τις τρώει όλος ο κόσμος, είναι καταπληκτικές, αρωματικές. Κάποια στιγμή που δεν είχα, λέω δεν επιχειρώ να κάνω και μόνη μου. Γιατί να μην γίνεται. Φαντάζομαι όμως ότι οι κριτικές νοικοκυρές ανοίγουν φύλλο. Ανοίγουν φύλλο ξεχωριστά και μέσα είναι ξεχωριστή γέμιση. Ναι, είναι διαφορετική διαδικασία. Αλλά μπορούμε να την κάνουμε τη μαραθώπιτα ή την ανιθόπιτα ή τη μαϊντανόπιτα ή ό,τι άλλο αρωματικό θέλετε πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα στο τηγάνι. Όπως θα δούμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε. Τι να κάνω εγώ, πες μου. Α, θέλω να μου κόψεις τα κρεμμυδάκια. Ψιλοκομμένα. Πολύ. Ψιλοκομμένα. Ναι. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε ξερό κρεμμύδι, μπορούμε να βάλουμε και φρέσκο κρεμμύδι. Το βάλουμε ολόκληρο το κρεμμύδι, έτσι. Ναι, 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 το κρεμμύδι είναι όλο το. Όλη η μαγιά της συνταγής. Γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο αυτό μέσα. Βάλω και τ' άλλο. Φτάνει. Κόψε μου και τον άνηθο όλο. Εδώ τώρα βάζουμε ένα ολόκληρο ματσάκι. Είτε βρείτε μάραθο, είτε βρείτε άνηθο, είτε θέλετε να βάλετε και από τα δυο μαζί. Είναι
Φοβερό αρωματικό κι αυτό. Και αυτό είναι από τις επίσης πολύ φτηνές συνταγές μου με το τίποτα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίος με ζέστη για αρακί, για τσίπουρο, για ούζο. Έτοιμος και άνυθος. Αυτό ήταν. Τώρα βάζουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το έχω κάνει, παιδιά, με ό,τι αλεύρι έχω στα ντουλάπια μου. Το έχω κάνει και με ντίνκελ, να φανταστείς. Με όλα γίνεται. Ναι. Να σου βάλω αλατοπίπερο. Βάλε μου μπόλικο αλατοπίπερο. Και βέβαια να σου βάλω και το τηγάνι να ζεσταίνεται σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι... Από αυτό ξεκινάμε, διότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αχ, ξεχάστηκα. Στο είπα λίγο διακριτικά, αλλά... Ο πανικός. Πολλές φορές τηγανίζω με δύο λάδια μαζί. Δηλαδή βάζω μισό σπορέλαιο για να μου τα κάνει τραγανά, μισό ελαιόλαδο. Εδώ βάζω μόνο ελαιόλαδο, επειδή ακριβώς δεν έχω πολλά υλικά στη συνταγή, θέλω γεύση. Και δεν βάζω πολύ, λίγο κάτω στον πάτο. Και βάζω, αν θέλετε βάζετε μέσα ένα αυγό, αν δεν θέλετε να βάλετε αυγό, βάζω μια κουταλιά μαγιονέζα η οποία έχει μέσα αυγό και η οποία το κάνει πιο αφράτο το όλο μείγμα. Και τώρα βάζω σόδα, η σόδα που πίνουμε. Αυτό το κάνω και στο φύλλο όταν ανοίγω φύλλο για πίτα, γιατί τι κάνει. Κάνει πιο αφράτο και ταυτόχρονα πιο τραγανό. Το αποτέλεσμα. Από αυτό τι θέλω τώρα, να κάνω ένα χυλό. Άρα θα τη βάλω όλη αυτή. Ας το δούμε σιγά σιγά καλύτερα. Ναι, μην μας γίνει και νερό. Αυτό δεν το αφήσεις να ξεκουραστεί καθόλου. Εγώ δεν το αφήνω. Καθόλου. Και προσέχω βέβαια να μην βάλω πάρα πολύ αλεύρι. Τώρα βέβαια εδώ θα βάλω ακόμη λίγο. Ωραία. Ναι. Πρέπει να σπαχείς χυλός. Ναι, ένα σπαχείς χυλός. Να τους. Το βλέπετε αυτό. Αυτό. Μου λέει ένας κύριος σε ένα ταξί προχτές. Μου λέει, είναι δυνατόν να είναι γεμάτη η τηλεόραση συνταγές μαγειρικής και εκπομπές μαγειρικής την ώρα που ο κόσμος πεινάει. Του λέω, μα τώρα είναι, όχι, θα πάρουμε φωτιά. Όχι. Τώρα είναι, λέω, που χρειάζονται οι συνταγές μαγειρικής. Τώρα που πρέπει να δώσουμε ιδέες με το τίποτα, πόσο νόστιμα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Και αυτή είναι η τάση πλέον, παιδί μου. Να μαγειρεύουμε φαγητά εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Αυτό τώρα έχει ζεσταθεί και είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε. Μην το αφήσετε να κάψει, διότι θα αρπάξουν αμέσως και δεν θα ψηθούν, ναι, από μέσα. Έλα, ντρέντς. Αναλαμβάνω εγώ τώρα, ναι, το τηγάνισμα. Για να δω. Αυτό θέλουμε τώρα να γίνει μια... Να το βλέπουμε ότι είναι έτοιμο. Είναι. Έτοιμο. Θέλουμε να γίνει μια λεπτή κρέπα, όσο γίνεται πιο λεπτή και να πιάσει, να εξαπλωθεί σε όλο τον πάτο δηλαδή. Το πατάμε. Βάλω ακόμα και όταν κάνει τρυπούλες είναι πιο ωραίο. Κατάλαβες ότι, ναι, είναι πολύ πολύ λεπτό δηλαδή. Εκεί είναι μια χαρά. Για να το πω. Και βέβαια αυτού του είδους επίτες θέλουν το λαδάκι το λίγο παραπάνω, έτσι. Έτσι θέλει, ναι. Μην το τσιγκουνευτούμε. Θα το στραγγίσουμε μετά όμως. Καλά, ναι, δεν θα το φάμε όλο αυτό. Ούτως άλλως γι' αυτό θα τις βάλουμε και σε απορροφητικό χαρτί. Ναι. Και είναι το ρόντο, θέλει και πάρα πολύ χρόνο. Θέλουν ακόμα λίγο. Θέλει. Είναι έτοιμο. Να το. Αυτό το μέγεθος τηγανιού εντωμεταξύ, δηλαδή το πιο μικρό που υπάρχει, είναι και εύκολο στο γύρισμα. Ναι. Γιατί με μια τέτοια σπάτουλα γυρνάει το πάρα πολύ κατευθείαν. Εύκολα. Ναι. Αυτό τώρα τρώγεται ζεστό και είναι πάρα πολύ τραγανό όταν το φας ζεστό, αλλά μπορείς να το αφήσεις, μετά βέβαια δεν είναι τόσο τραγανό, ναι, βέβαια, αλλά είναι εξίσου νόστιμο. Λοιπόν, έτοιμη κι αυτή. Έτοιμη κι αυτή. Και εμείς έτοιμοι για να τις δοκιμάσεις. Εννοείται. Μ' άρεσε αυτό. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω κριτική, ε. Για τη συνταγή ανιθόπιτες θα χρειαστείτε ένα ματσάκι άνιθο, δύο φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κρεμμύδι, μία κουταλιά της σούπας μαγιονέζα, 220 ml σόδα, αλάτι,
πιπέρι και ελαιόλαδο. Θα σου σερβίρω και τη μαραθόπιτα. Και σπασμένη σε κομματάκια είναι υπέροχη. Ωραία, μια χαρά είναι και σπασμένη. Βάλε και τα σπασμένα. Έλα, τα βάλουμε πάνω. Ναι. Όχι, θα δοκιμάσουμε από εδώ, περίμενε. Πολύ τραγανό είναι. Δεν είναι σαν λουκουμάς που σπάει, σαν τζάμι. Το είναι γιατί απ' έξω είναι πολύ τραγανό και αυτό βέβαια οφείλεται στη σόδα να πούμε. Στη σόδα βέβαια. Και μέσα είναι πολύ αφράτο. Είναι ένας flat λουκουμάς θα το έλεγες. Ντόνατς. Καλά, δεν σταματάς να τρώσουμε αυτό. Δεν είναι μπορείς. Snack κανονικό έτσι. Και νομίζω... Είναι σαν το ιδανικό όμως κουρκούτι μπακαλιάρου με άρωμα άνθου και κρεμμυδιού. Επίσης αυτό που λες κουρκούτι, αν το αραιώσουμε λίγο περισσότερο, είναι επίσης ένα εξαιρετικό κουρκούτι για να βουτήξεις μέσα ψάρι, μπακαλιάρι, ό,τι άλλο θες. Πολλές πες μου μπράβο, πες μου μπράβο. Συγχαρητήρια. Μήπως να κάνω εγώ το μου τώρα. Ναι, για κανένα μου, να δω πώς το κάνεις. Τέλειο. Ωραία, το κάνεις. Έχω μάθει, τα από σένα. Για τις ανιθόπιτες, ανακατεύουμε σε ένα μπολ το κρεμμύδι, τον άνιθο, το αλεύρι, αλάτι, πιπέρι, μαγιονέζα, σόδα. Τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τόσο χυλό, ώστε να φτιάξουμε μια πίτα σε λεπτή κρέπα. Ψήνουμε και από τις δύο πλευρές. Στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε. Αντρέ μου, να σε χαιρετήσω. Δεν σε χαιρετάω σαν να είναι να φύγεις για την Αμερική, γιατί εδώ θα είμαστε πάλι αύριο. Εσάς όμως θα σας χαιρετήσω. Αύριο πάλι. Αύριο στο Σεφ στον αέρα στολίζουμε κέικ για να τα κάνουμε σπιτικές τούρτες. Η Όλγα Κωνσταντινίδου μας δείχνει τη συνταγή για μια νόστιμη επικάλυψη του σοκολατένιου κέικ και μια φραουλένια εκδοχή του κέικ βανίλιας. Αυτό είναι αυτό που σου υπόσχεται το χρώμα του, παιδιά, είναι πολύ ροζ γλυκό, ε! Ο Νεκτάριος Βουρίκης φτιάχνει εύκολα τρουφάκια αρωματισμένα με τσάι Earl Grey. Δεν το έχω ξαναφάει αυτό το πράγμα. Έχω ζήσει εξωσωματική εμπειρία τώρα. Για πραγματικά τέλεια ζυμαρικά, πρέπει να έχεις τα καλύτερα υλικά. Μα τι βάζεις? Ζωμό λαχανικών Knorr σπιτικός. Απλά υπέροχος. Δένει απίστευτα τα υλικά και βγάζει όλες τις γεύσεις χωρίς να τις σκεπάζει. Λοιπόν. Σαν τα δικά μου. Μόνο. Εντάξει, καλύτερα. Knorr σπιτικός, ζωμός λαχανικών. Για αληθινά σπιτική γεύση.